Θα αναρωτηθεί κάποιος, υπάρχουν διατάξεις του συντάγματος που μπορεί συγκεκριμένη σύμβαση να τις παραβιάζει, να τα παραβιάζει. Θα μπορούσε να υπάρχει καταφατική απάντηση. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν διατάξεις του συντάγματος που παραβιάζονται από το Σύνταγμα. Όμως, και αναφερθήκαν 11 άρθρα. Και από 5 από το ΣΥΡΙΖΑ, 6 από το ΜέΡΑ25. Όμως, την ίδια στιγμή, υπάρχει και ένα άλλο άρθρο στο Σύνταγμα. Το άρθρο 107. Το οποίο προστατεύει τις επενδύσεις του εξωτερικού και το φορολογιστικό κεφάλαιο. Και το οποίο συνταγματοποιεί, δίνει συνταγματική ισχύ στο νόμο 2687 του 1953. Και πάνω σε αυτό το νόμο βάσισε την επιχειρηματολογία του και απάντησε ο κύριος Πλεύρης. Πού τι λέει ο συγκεκριμένος νόμος, έχει μια σειρά άρθρα. Παράδειγμα, το άρθρο 8 έχει μια σειρά εξαιρέσεις από τη φορολογία σε επιχειρήσεις οι οποίες συστήνονται με κεφάλαιο του εξωτερικού. Νόμιμη φοροδιαφυγή. Το άρθρο 10, για παράδειγμα, μιλάει ότι μπορεί η επιχείρηση αυτή να έχει ειδική μεταχείριση. Ειδική μεταχείριση που δεν έχουν άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που έχουν συσταθεί με κεφάλαια εγχώρια. Το άρθρο 11, για παράδειγμα, του συγκεκριμένου νόμου μιλάει για την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής απαλατρίωσης της εταιρείας αυτής. Να λοιπόν πώς είναι σκανδαλώδη η ύπαρξη του συγκεκριμένου νόμου. Και πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο στηρίχθηκε η σύμβαση αυτή, την οποία τη λέμε όλοι σκανδαλώδη, λεόντια. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί ορισμένες φορές είναι και υποκριτικά αυτά που ακούμε, και το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση να καταργηθεί το άρθρο 107 από το Σύνταγμα, που δίνει αυτά τα σκανδαλώδη προνόμια στις επενδύσεις από το εξωτερικό και στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής κάναν στην καλύτερη περίπτωση την πάπια. Δεν είπαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Να αναθεωρηθεί, να καταργηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, που είναι επί της ουσίας σε αντίθεση με άλλα άρθρα του Συντάγματος. Άρα λοιπόν έχουμε μία αντιφατικότητα στο Σύνταγμα. Και επιβεβαιώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση το Σύνταγμα στα λόγια επί της ουσίας προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού, το δικαίωμα στην εργασία. Για ποια εργασία μιλάμε, όταν υπάρχει αυτό το ποσοστό της ανεργίας, όταν υπάρχει υποαπασχόληση, όταν υπάρχουν εργολαβικοί εργαζόμενοι. Στην πράξη, όμως, αυτό που προστατεύει είναι την καπιταλιστική ιδιοκτησία, προστατεύει με κάθε τρόπο, προστατεύει δηλαδή το δικαίωμα της αστικής τάξης να εκμεταλλεύεται τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας μας για ίδιο όφελος και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε, ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί μία εικόνα χαρακτηριστική και ιδιαίτερα αποκαλυπτική του συστήματος που όλοι σας οι υπόλοιποι υποστηρίζετε, του καπιταλιστικού συστήματος δηλαδή, και από αυτή την άποψη επιβεβαιώνει ότι οι όποιες επενδύσεις και όποια αναπτυξιακή διαδικασία γίνεται με όρους πλιάτσικου σε βάρος του ορυκτού πλούτου της χώρας μας και των φυσικών πόρων, γίνεται σε βάρος των εργαζόμενων, σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και τέλος σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.